Γεια σας φιλαράκια μας, είναι Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, παρακολουθείτε στήλη νέες κυκλοφορίες από το Game Over GR με τον αγαπητό ένα και μοναδικό Νικόλα Μαρκόγλου δίπλα μου. Γεια χαρά. Festive, με festive έτσι, διάθεση πίσω με το δεντράκι του στολισμένο. Ετοιμαστήκαμε εδώ. Έτοιμος είναι. Και Γιώργο Καλήφα από το επίσης εορταστικό εγάλεο. Εγώ δεν έχω στολίσει εδώ, έχουμε στολίσει μέσα στο σπίτι πάνω. Δεν πειράζει, έχει εορταστικό Yoda από πίσω εκεί. Κάνει το force τον έχω πάει να κάνει κίνηση. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε παιδιά σε αυτό που είναι το τελευταίο βίντεο του 2019 σε αυτήν τη στήλη. Στη στήλη νέες κυκλοφορίες. Και αποφασίσαμε να είναι το τελευταίο, διότι όπως είχαμε πει και τη Δευτέρα στο webcast, ότι τα παιχνίδια πλέον είναι, οι κυκλοφορίες των παιχνιδιών είναι ελάχιστες. Με το ζόρι βγάλαμε 15 παιχνίδια για όλο το Δεκέμβριο. Οπότε θα κάνουμε ένα έτσι συμπυκνωμένο επεισόδιο εδώ με τον Νικόλα τώρα, σχολιασμού σε αυτά τα 15 παιχνίδια και κάνα δύο ταινίες του μήνα σημαντικές που αξίζει να βάλουμε στο πρόγραμμά μας. Βεβαίως είναι πάρα πολύ νωρίς για να μην παρεξηγηθούμε, για όσους ενδεχομένως δεν παρακολουθούν όλα όσα κάνουμε. Δεν χαιρετάμε από τις 6 Δεκεμβρίου. Μόνο αυτή η στήλη σταματάει εδώ. Έχουμε webcasts ακόμα αρκετά να κάνουμε. Έτσι, μέχρι να φτάσουμε στις 20 κάτι του μήνα που θα σταματήσουμε για τις διακοπές. Και έχουμε μπροστά μας και πολλά ακόμα διαγωνισμούς. Ψηφοφορία χρηστών για το καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς. Το άρθρο με τα αγαπημένα παιχνίδια. Video Game Awards την άλλη Πέμπτη. Την άλλη Πέμπτη θα κάνουμε live. Αυτή την Πέμπτη, μάλλον. Ναι, την Πέμπτη 12 του μήνα. Ναι. Το οποίο θα κάνουμε ένα live και θα παρακολουθήσουμε live δηλαδή και θα σχολιάζουμε. Τύπου webcast, έτσι, αυτό. Ναι. Έχουμε δηλαδή μέχρι τις 20 κάτι του μήνα που θα σταματήσουμε, έχουμε αρκετά πραγματάκια. Λοιπόν, Νικόλα, είναι μπόλικα τα παιχνίδια, δεν θα χρονοτριβήσω. Αρχίζουμε, κάποια τα περνάμε λίγο γρήγορα, κάποια θα συζητάμε λίγο περισσότερο. Σε αυτά που θα περάσουμε γρήγορα και έχουν παρουσιαστεί και όλα σύντομα, σε αυτό μάλλον, είναι πολύ πολύ γρήγορα το Simulacra. Αν το προφέρω σωστά, Simulacra δεν νομίζω ότι προφέρεται κάπως αλλιώς. Ένα ιδιαίτερο horror παιχνίδι, έκανε ένα review ο Χρήστος Ντίνος αυτή την εβδομάδα, δημοσιεύτηκε στην έκδοση του PS4. Είναι παλιότερο παιχνίδι, σωστά Νικόλα? Ναι. Σε PC είχε βγει και τώρα βγήκε σε PS4 και Xbox One και είναι και καλά found phone horror παιχνίδι, ψυχολογικού τρόμου κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω, το έχω δει εγώ. Στο οποίο βρίσκουμε το τηλέφωνο μιας κοπελιάς που έχει εξαφανιστεί. Ναι. Ή βρίσκεται σε κίνδυνο και μέσα από διάφορα παζλάκια και τα λοιπά προσπαθούμε να τη σώσουμε. Είναι, δεν ξέρω, adventure Νικόλα, κάπως το ύφος του. Είναι ιδιαίτερο. Δεν έχω και εγώ με το παιχνίδι, ναι, να σου δεν πω. Το ξέρω εγώ. Τώρα το concept, να σου πω, το μου θυμίζει λίγο το Hell Story. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς. Είχαμε κάνει και ένα review παλιότερο. Ο Λάμπρος νομίζω το είχε κάνει αυτό. Ναι. Το Hell Story. Νομίζω, ή εσύ. Το είχα γράψει εγώ. Είστε και πολύ που να. Sorry, Νικόλα. Αλλά γι' αυτό ναι, δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να διαβάσετε το review στο Game Over GR για το Simulacra. Κυκλοφόρησε 3 Δεκεμβρίου. 3 Δεκεμβρίου κυκλοφόρησε και η enhanced έκδοση του Neverwinter Nights. Είχαμε μιλήσει παλιότερα για αυτό το παιχνίδι όταν είχε βγει η enhanced έκδοση του Baldur's Gate στις κονσόλες. Η σημασία και το μέγεθος του παιχνιδιού αυτού, όπως και του Baldur's Gate και του Icewind Dale πριν από αυτό, είναι τεράστια. Είναι ένα τεράστιο RPG και σε μέγεθος και σε σημασία και σε ποιότητα. Βγαίνει σε PS4, Xbox One και Switch. Βγήκε μάλλον, έτσι, 3 του μήνα. Αν θέλετε να περάσετε καμιά 150-200 ώρες, δεν θέλετε να αγοράσετε άλλο παιχνίδι, επενδύεται άφοβα, βέβαια με το σκεπτικό, ο Νικόλας γελάει, ότι και είναι μια παλιά σχολή παιχνίδι, έτσι, ναι Νικόλα? Ναι. Όχι, παίρνετε όλο το πακέτο, Neverwinter Nights, Baldur's Gate, Torment, όλα αυτά τα παλιά τα κλασικά, γιατί έχετε βγάλει όλο το 2020. Περιμένετε πότε θα βγουν οι άλλες κονσόλες, το PS5 και το Scarlet. Έχετε κλείσει. Λοιπόν, 3 Δεκεμβρίου έχουμε το... Α, θα μπορείς να μιλήσεις Νικόλα νομίζω, γιατί σε είδα ότι έπαιζες στο Ρουφιάνο. Στο Discord. Όλα τα λέει. Rise a Simple Story. 3 Δεκεμβρίου κυκλοφόρησε για PS4, PC και Xbox One.
Θα βγει και review. Το έχω τελειώσει το παιχνίδι, απλά δεν έχω γράψει το κείμενο. Δεν είναι και πολύ μεγάλο. Το τελείωσες. Εσύ παίζεις δύο παιχνίδια κάθε 6 μήνες. Πότε πρόλαβες? Αυτό είναι το παιχνίδι του εξαμήνου. Το ένα του εξαμήνου είναι το Arise. Και... το άλλο ποιο θα είναι? Α, το άλλο το Shenmue ήταν. Όχι ρε, τώρα θα παίξεις πάλι στο Cyberpunk εσύ. Ποιος? Όταν βγει το Cyberpunk. Εντάξει, καμιά φορά παίζω κανένα παιχνίδι, δηλαδή, να θυμηθώ τι είναι τα παιχνίδια. Τι διαβάζουμε. Ναι. Ναι. Ως άσχετος σχετικός που είμαι λοιπόν, γιατί βγήκα και άσχετος με τα παιχνίδια, τέλος πάντων. Το Rise ένα τετράωρο, πεντάωρο διαρκεί. Είναι, λέγεται, όχι Rise, Arise. Arise, ναι, Arise. A simple story. Ο υπότιτλος είναι πραγματικά a simple story. Δεν είναι. Στο λένε. Για δεν σου λένε αυτό. Ψέματα. Ναι. Δεν σου λένε ψέματα, στο λένε από τον τίτλο. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που προσπαθούν να σου δημιουργήσουν αισθήματα, όπως είναι το Journey, όπως ήταν το Brothers. Mm. Φέρνει και λίγο στο Brothers στο εικαστικό, στο στυλ του έτσι, και ισομετρικό είναι και έχει αυτό το. Αυτές τις απαλές, τις γραμμές έτσι. Σαν λίγο από πλαστελίνη κάπως να θυμίζει, έχει ένα λίγο έτσι ένα ιδιαίτερο εικαστικό που θυμίζει τον Brothers. Σε αυτό παίρνουμε τον ρόλο ενός ηλικιωμένου ο οποίος έχει πεθάνει και ουσιαστικά τον χειριζόμαστε στη μετέπειτα ζωή, κάπως έτσι το πάει. Mm. Και βλέπουμε τις αναμνήσεις του απόλυτη ζωή. Platformer είναι. Platformer ουσιαστικά. Ναι, έχει platforms μία, δεν είναι walking simulator, έχει platforms μία. Χειρίζεσαι το χρόνο σε όλα. Πας λίγο μπρος και λίγο πίσω το χρόνο και σε κάθε επίπεδο έχει λίγο διαφορετική λειτουργία. Σε ένα δηλαδή μπορεί να λιώνει στους πάγους και να δημιουργείται νερό. Α, και λίγο σε break, άλλο δηλαδή, κάποια μέσα. Υπερμεγέθη έντομα να γαντζώνεσαι πάνω στους και όπως γυρνάς τον χρόνο να σε μεταφέρουν αλλού. Έχει έναν έτσι συμπαθητικό μηχανισμό. Νομίζω λίγο προσπαθεί υπέρ του δεόντος να προκαλέσει συναισθήματα. Με μουσικές έτσι ξέρεις πολύ αισθαντικές και αυτά, πολύ πομπόδεις, πολύ... Είναι λίγο εσένα τώρα θα σε κάνουν να δακρύσεις λίγο στο βγάζο, ότι προσπαθούν λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει για να το μεταφέρουν αυτό. Είναι συμπαθητικό αλλά δεν φτάνει άλλες τέτοιες πρόοδες. Δεν φτάνει σε καμία περίπτωση το Brothers που ήταν πολύ ωραία περίπτωση ή το Journey. Αλλά εντάξει, δεν χρειάζονται όλα αυτά τα παιχνίδια. Ναι, όλα, ναι. Του 9 και του 10. Ναι, ναι. Πάλι είναι για όσους τους αρέσουν αυτά τα παιχνίδια έτσι. Είναι... Ωραία. Λοιπόν, εγώ να σβήνω εδώ πέρα τι έχουμε πει μέχρι στιγμής για να μην μπερδευτούμε για την εμπόλικα. Yeah. Μεγάλη κυκλοφορία της εβδομάδας, πολύ μεγάλη κυκλοφορία. Δεν είναι καινούριο παιχνίδι, αλλά το μέγεθος είναι επίσης τεράστιο, όπως λέγαμε για τον Neverwinter Nights. Είναι... Ουσιαστικά κυκλοφορεί στο PC η Halo The Master Chief Collection. Πολύ σωστά ο Νικόλας προηγουμένως έψαξε κάτι και το διορθώσαμε γιατί τα κάναμε λάθος. Πρακτικά μιλάμε για το Halo Reach. Το οποίο. Για την ώρα. Για την ώρα, ναι. Στο Xbox One, για όσους έχουν την The Master Chief Collection, είτε δεν την έχουν, το Halo Reach απλά προστίθεται σε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, Halo 1, 2, 3, ODST. ODS. Και 4 νομίζω. Έχει και το 4 η Master Chief Collection. Όχι, δεν θυμάμαι. Το 4 στην collection του PC υπάρχει. Δεν έχει βγει ακόμα, αλλά δεν θα υπάρξει κάποια στιγμή. Δεν θυμάμαι αν είναι στο 1 ή το 4. Το 1 μπορεί να υπάρχει. Ναι. Πάντως σίγουρα είναι 1, 2, 3 ODST και βεβαίως τώρα μπήκε και το Reach. Ωραία. Στο PC κυκλοφόρησε μεν η Master Chief Collection, αλλά περιέχει από ό,τι είδαμε στην περιγραφή, γιατί εγώ το κατέβασα στο 1 το Reach, δεν το κατέβασα στο PC. Περιέχει μόνο το Reach. Μέσα ναι. Αυτή τη στιγμή και σιγά σιγά λέει θα προσθεθούν τα υπόλοιπα Halo ναι. Με το 4 είναι το τελευταίο μέσα στο 2020. Ναι, οπότε όλα στα υπόλοιπα στο επόμενο, αν μπορεί να βγάλουν, δεν είμαι σίγουρος τώρα, μπορεί να βγάλουν κάποιο ακόμα μέσα στο Δεκέμβρη, αλλά για την ώρα είναι το Reach και... Ναι. Μπαίνει δυναμικά πάντως σίγουρα αυτή η συλλογή και το Reach είναι το prequel βέβαια του πρώτου Halo. Είναι από τα καλύτερα Halo, έτσι, δηλαδή μου είχε κάνει πάρα πολύ καλή αίσθηση, γιατί ξαφνικά, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ρε Γιώργο τότε, με το 3 είχε γίνει πάταγος, η διαφημιστική καμπάνια και αυτή ήταν τρελή,
Το Reach ήταν σαν να βγήκε λίγο πιο πολύ σαν ένας επίλογος, σαν ξέρεις το τελείωμα της Bungie στην, ως εταιρεία που δούλευε στη Microsoft. Ναι, είχε δυνατό. Όχι στον ίδιο βαθμό. Δεν οπότε... θυμάσαι τις διαφημίσεις και τηλεόραση και ειδικά στο εξωτερικό, Remember Reach που λέγανε, ήταν σλόγγαν. Σωστά, ναι. Ναι. Δεν ήταν το market, η marketing καμπάνια του συγκεκριμένου τόσο μεγάλη σαν του 3. Ναι. Ήταν μεγάλη όμως. Ήταν μεγάλη. Γιατί στο 3 είχε βουήξει όλος ο τόπος και ναι, για καλά, μεγάλο διάστημα. Ναι, ναι. Οπότε το Ridge, εντάξει, όταν είχα ασχοληθεί, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση γιατί είχε και αναβαθμισμένη μηχανή γραφικών. Είχαν καταφέρει φοβερά αποτελέσματα οπτικά. Πολύ βελτίωση. Και μια πάρα πολύ καλή ιστορία και με αρκετή φόρτιση έτσι, για όποιον είχε αγαπήσει το σύμπαν και έβλεπε ξαφνικά τι προειδηγήθηκε. Και φοβερούς χαρακτήρες, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είχαν κάνει φανταστική δουλειά. Κλασικά το gunplay η Bungie το είχε πάντα. Ναι. Οι νέοι χαρακτήρες που ήταν όλοι πολύ καλοί. Λειτουργούσε γενικά εξαιρετικά το παιχνίδι. Εγώ το θυμάμαι αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου, δηλαδή όσο μου επιτρέπει η μνήμη μου, ως πώς να το πω, το πιο όριμο, το πιο καλογραμμένο Halo και το πιο πλήρες. Ναι. Της Bungie τουλάχιστον. Καλά, εγώ γενικότερα θα πω όλων, αλλά αυτό είναι βέβαια αποκειμενικό, ο καθένας έχει τα γούστα του. Αλλά νομίζω ότι ήταν το απόσταγμα όλων των εμπειριών της Bungie μέσα στα χρόνια. Μπορεί να μην έχει τον Master Chief σαν πρωταγωνιστή και okay, αυτό το αυτομάτως το κατατάσσει σε μια άλλη κατηγορία. Σε ό,τι έχει γεμάτο Spartans μέσα. Ναι. Έχει όμως τόσο Spartans, έχει τόσους ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Και φοβερό co-op campaign, έτσι, παίζεις με άλλους. Θα κάνουμε κάτι με τα παιδιά εδώ, θα το δούμε άμεσα αυτό. Είναι και στο pass αυτό. Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε, γιατί είναι και πολλά τα παιχνίδια, να δούμε πόση ώρα θα χρειαστούμε. Life is Strange 2, Episode 5 και όλη η συλλογή πλέον, έτσι. Το τελευταίο. Ναι, και πακέτο σε retail όλο μαζί και το πέμπτο επεισόδιο. Αυτό, Νικόλα, δεν ξέρω βέβαια εσύ τους χρόνους σου και πώς θα τα καταφέρεις. Ίσως να κάναμε ένα review όλα μαζί κάποια στιγμή, αλλά τώρα βέβαια ο Νικόλας έχει υποχρεώσει, το αλλάζουν. Ναι. Θα ήθελα να το δω, η αλήθεια είναι. Το πρώτο επεισόδιο είχε κάνει πολύ θετική εντύπωση, αλλά ήταν το πρώτο επεισόδιο. Ναι. Αναρωτιέμαι αν τους βγήκε όπως θα θέλανε αυτό το επεισοδιακό μοντέλο σε αυτή την περίπτωση, γιατί τράβηξε πάρα πολύ. Πάρα, έτσι, πολύ. Πάρα πολύ. Για 5 επεισόδια μόλις, πόσο, ένα χρόνο. Ναι. Εγώ θα σταθώ, Νικόλα, στην ανακοίνωση του παιχνιδιού που ετοιμάζουν σε συνεργασία με τη Microsoft για το One, ότι στην ανακοίνωσή του, αυτού του παιχνιδιού, στην XO19, στο τρέιλερ, ένα από τα πράγματα που γράφαν ήταν όχι επεισόδια, ένα ενιαίο. Ναι. Για να το λένε αυτό ότι, παιδιά, φτιάχνουμε καινούριο παιχνίδι, exclusive για το One, και δεν είναι σε επεισόδια, σημαίνει ότι έχουν καταλάβει πως κάτι δεν πήγε καλά με τα επεισόδια. Και δεν ξέρω και σε πωλήσεις πόσο τους βοηθάει αυτό, έτσι, δηλαδή... Στο πρώτο θα πουλήσουν, στο τελευταίο θα πουλήσουν, άντε σαν ολόκληρο μαζί, ας πούμε, τα ενδιάμεσα... Πώς ναι, θα ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι δεν ήταν και η καλύτερη επιλογή. Ειδικά τόσο μακριά μεταξύ τους, έτσι. Τόσο μακριά, ναι. Δηλαδή, επεισόδιο από επεισόδιο. Πήρε ένα χρόνο για 5 επεισόδια. Ναι, είναι πολύ. Τέλος πάντων, μακάρι τώρα σαν σύλλον να βγει καλύτερο. Το πρώτο Life of Strange ήταν μια έτσι πάρα πολύ ωραία προσπάθεια σε αυτό του είδους τα παιχνίδια, τα interactive adventure, όπως θέλετε να τα πείτε. Με πολύ καλογραμμένη, όρημη ιστορία, με ωραίους χαρακτήρες πάλι, πιο φυσικούς, ας πούμε, έτσι, σε σχέση με τα συνηθισμένα. Γενικά πολύ καλή γραφή. Ναι. Και το 2 μακάρι, το Life Strange 2 μακάρι να συνεχίζει έτσι, γιατί έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο πρώτο επεισόδιο. Χωρίς να φοβούνται να ασκήσουν και πολιτική κριτική και αυτά. Αυτά αξίζουν να υπάρχουν μέσα σε παιχνίδια, να υπάρχει τέτοια γραφή, να μην βγαίνουν κάθε φορά παιχνίδια σαν το Division 2, ας πούμε, που είναι στην Αμερική και αυτά. Και όχι, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε πολιτική κριτική, όχι, όχι, μακριά. Είναι στην Αμερική, θέλουν, έχουν διάφορες παρατάξεις να παλούν. Καλά, εντάξει, όχι, αυτό ήταν νομίζω μεγάλο θέατρο, μεγάλη τραγωδία. Ή το Call of Duty να βγαίνει
Οι Ρώσοι που είναι κακοί και σκοτώνουν τα παιδάκια. Ναι. Στη Μέση Ανατολή, εκεί που είναι, όχι, εμείς δεν έχουμε, δεν παίρνουμε πολιτική θέση. Ναι, δεν παίρνουν πολιτική θέση. Όλο το παιχνίδι είναι μια πολιτική θέση. Όπως και το Division, που το Division 2, που ξεκινάει λέγοντας ότι επέζησαν όσοι είχαν όπλα στα σπίτια τους. Αλλά δεν είναι πολιτική θέση. Ναι, οπότε δεν λέμε, εννοείται ότι παίζουμε παιχνίδια για να ξεφεύγουμε και λίγο από την πραγματικότητα. Έτσι, για να καθαρίζει λίγο το μυαλό μας, να χαλαρώνουμε και αυτά. Αλλά δεν είναι καθόλου κακό να υπάρχουν, μάλλον το θέλουμε, το χρειαζόμαστε να υπάρχουν και παιχνίδια που προσπαθούν να πούνε κάτι παραπάνω σε σχέση με τον σύγχρονο κόσμο, να ασκήσουν κάποια κριτική, γιατί όχι. Όχι όλα παιχνίδια, αλλά κάποια από την αρχή μπορούν να πούνε, κοίτα φίλε, το παιχνίδι που θα παίξει έχει κάτι να πει. Έχει κάτι παραπάνω. Τα κρύβουν. Έχει, ναι. Ναι. Λοιπόν, την αφήνω τη δουλειά γιατί συνεχίζουμε. Το επεισόδιο 5 και όλη η συλλογή πλέον βγήκε 3 Δεκεμβρίου για το Life is Strange σε PS4, PC και Xbox One. 3 του μήνα, το πάω με ημερομηνίες εδώ, 3 Δεκεμβρίου κυκλοφόρησε και το Blair Witch στο PS4. Επίσης ο Νικόλας έχει μια εμπειρία με αυτό, είχε παίξει στην έκδοση του One. Στο PC βασικά. Στο PC βασικά, ναι. Από τις, πώς τη λένε την εταιρεία, ξέχασα τώρα, που είχε κάνει και τα Layers of Fear. Ναι, μονίμως την ξεχνάμε και σε webcast την έχουμε ξεχάσει. Bloober, τι λένε. Bloober, όχι, Red Barrels, όχι. Όχι. Όχι, Red. Τέλος πάντων, η Πολωνή δεν ήταν αυτή, νομίζω. Ναι, νομίζω. Ναι. Τώρα αυτό εδώ, ένα κλικ μακριά. Bloober, Bloober Team. Bloober Team, ναι. Ναι, είναι από τις καλές δουλειές τους για μένα βασικά. Σου περνάει αυτό την αίσθηση της ατμόσφαιρας, του κάτι περίεργο συμβαίνει σε αυτό το δάσος. Και έχουν, αν και καταλαβαίνεις ότι έχουν βάλει κάποια στενά περιθώρια, παρόλα αυτά έχουν καταφέρει ταυτόχρονα να μεταφέρουν ωραία την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε ένα δάσος. Και σαν ποικιλόμορφο δάσος, δεν βλέπεις δηλαδή κλόνους δέντρων και τέτοια. Τον έχουν σχεδιάσει ωραίο τον κόσμο. Τώρα όπως και το Blair Witch 2, όχι το 2, το remake που είχε βγει και τα sequel, το κάθε ένα προσπαθεί να κάνει τα δικά του πράγματα, υποτίθεται προσπαθούν να επεκτείνουν τη μυθολογία της μάγισσας, αλλά στο τέλος κάθε ένας κάνει τα δικά του, έτσι και αυτοί κάνουν τα δικά τους, αλλά δεν είναι αναγκαία κακό. Από τη στιγμή που η ιστορία που λένε είναι καλή και καταφέρει να σε κάνει να μπει στον κόσμο του και να νιώθεις έτσι μια αίσθηση φόβου και αυτά, αν το παίζεις βράδυ, το καταφέρνει ωραίο αυτό. Ήταν μια αξιόλογη προσπάθεια, σίγουρα πολύ καλύτερη από το Layers of Fear 2 βασικά. Ναι, θυμάμαι, αυτό ήταν απογοήτευση. Ενώ το πρώτο ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το πρώτο ήταν πολύ ωραίο, ναι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, 3 Δεκεμβρίου, Phoenix Point, είχαμε μιλήσει και στο webcast νομίζω γι' αυτό, παλιότερο, που είναι ουσιαστικά ένας πνευματικός διάδοχος των XCOM, από μέλη που δούλευαν στα παλιά XCOM και έχουν φύγει, έχουν φτιάξει το δικό του στούντιο. Και ετοίμασαν ένα παιχνίδι σε αυτή τη λογική, χωρίς κάποιον publisher πάνω από το κεφάλι τους. Μάλλον αυτό τους ενδιαφέρει, να δουλέψουν ελεύθεροι. Και έφτιαξαν το Phoenix Point. Δεν το έχουμε πάρει, δεν το έχω δει εγώ προσωπικά, ούτε έχει κάποιος κωδικός. Δεν ξέρω αν έχεις δει, Νικόλα, τίποτα ή αν έχεις κάποια αίσθηση από βαθμολογίες. Κάτι έχεις δει, όχι, έτσι. Από βαθμολογίες και αυτά τα έχει πάει ψιλοκαλά βασικά, όχι κανένα. Τώρα εντάξει, μπορούμε. Απλά έχει πάρει, είναι γύρω στο 8 εκεί πέρα νομίζω. Α, καλός μέσος όρος. Ναι. Αυτό, παιδιά, για να πούμε και τι είναι XCOM, είναι ένα tactical παιχνίδι, έτσι, στο οποίο έχεις μια ομάδα στρατιωτών που στείνονται σε ένα χάρτη και πρέπει να γίνουν κινήσεις από τη μία πλευρά και από την άλλη με turn-based gameplay, αναμονή σειράς δηλαδή, και να γίνουν οι κινήσεις και να γίνουν οι μάχες. Αυτή είναι η λογική δηλαδή, είναι tactical το gameplay του. Το 8 εννοείται είναι καλός βαθμός, απλά το είπα από τη λογική. Έχοντας κλείσει γύρω σε 100 ώρες στα XCOM το 1 και το 2 της αναβιώσης, όταν βλέπω αυτό το παιχνίδι που είναι αρκετά παρόμοιο με αυτά και βλέπω στο 8, λέω ότι okay, θα είναι καλό για τους φαν του είδους, αλλά να ξαναμπω στη διαδικασία να... Θέλουνε αφοσίωση και χρόνο. Σκεφτώ. Ναι. Θα ήθελα να το δω, αλλά σου τρώνε πάρα πολλές ώρες πριν το καταλάβεις αυτά, έτσι. Ναι. Οπότε από αυτή την οπτική γωνία το λέω. Τώρα για τους φαν του είδους φαντάζομαι... Είναι μονόδρομος. Άμα το είναι και άνθρωποι που έχουν δουλέψει στα παλιά XCOM, λογικά θα το έχουν έτσι και θα ξέρουν πώς να το στήσουν το παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, τώρα για το άλλο που δεν ξέρουμε αν το έχουν, είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει σε Mass Effect και πήγαν να κάνουν κάτι που, βλέποντας το βίντεο, νομίζεις ότι βλέπεις
τον Shepard στο πρώτο Mass Effect με άλλο skin. Ναι. Είναι το Everreach Project Eden που κυκλοφόρησε 4 του μήνα σε PC και Xbox One. Για PS4 θα έρθει το 2020, αργεί ακόμα λίγο αυτό για τα παιδιά που έχουν PS4. Έχουμε ζητήσει κωδικό. Εγώ προσωπικά ήθελα να το δω αυτό. Δεν έχουν απαντήσει ακόμα. Αν στείλουν εγκαίρως πριν τα Χριστούγεννα, πριν βαρέσουμε κανόνι πάμε για δικοπές, θα γίνει review και θα κάνουμε και κάνα στριμάκι, γιατί ψήθηκα πάρα πολύ. Η λογική των trailers φωνάζει ένα light Mass Effect. Light, πολύ light, έτσι. Είναι shooter με λίγο RPG. Απλά το εικαστικό, το γεγονός ότι έχουν δουλέψει κάποιοι άνθρωποι στα Mass Effect και τώρα δουλέψαν σε αυτή την ομάδα. Να δούμε. Να δούμε. Μήπως έχουν κάνει κάτι. Να, δεν ξέρω. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Να δούμε. Οι βαθμολογίες μέχρι στιγμής, Νικόλα, έχουν βγει, μου είπες. Όχι οι βαθμολογίες, απλά οι αντιδράσεις. Στο Steam, είπες. Στο Steam. Ναι, όχι βαθμολογίες. Ναι. Και δεν είναι πολλές, πολύ ενθαρρυντικές, αλλά στο Steam πάντα τα κοιτάω με λίγο. Ναι. Θα δούμε, γιατί εντάξει, βλέπεις πολλές βαθμολογίες από άτομα που έχουν παίξει μισή ώρα και ούτε, οπότε λες τώρα. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Είδα κάποια μενού και δεν μου αρέσαν, οπότε δεν το προτείνω, κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε για 5 Δεκεμβρίου τώρα και πάμε σε ένα παιχνίδι που βγήκε review μόλις σήμερα, 5η που γυρίζουμε το βίντεο αυτό. Είναι το Darksiders Genesis. Έπαιξε και ο Νικόλας όμως με τον Νίκο τον Πλωμαριτέλη. Αρκετά, ναι. Ναι. Όχι, βασικά ως το τελείωμα σχεδόν παίξαμε μαζί. Ο Νίκος το συνέχισε μόνο. Σας άρεσε από την κατάλαβα, έτσι. Ειδικά για co-op, γιατί εγώ μόνο για co-op μπορώ να μιλήσω. Δεν το έπαιξα καθόλου μόνος μου. Είναι πολύ ωραία περίπτωση βασικά. Hack and slash. Ισομετρική, και δεν είναι Diablo ακριβώς, όπως λέγαμε και με τον Νίκο και είπε και στο review του, δεν υπάρχει loot, ένα πολύ βασικό συστατικό ας πούμε τον Diablo ή level up με την παραδοσιακή έννοια, απλά αγοράζεις κάποια καινούργια abilities και στηρίζεται πολύ σε combos, σε puzzles, περιβαλλοντικά πηγαίνει puzzles. Πηγαίνει πιο πολύ προς τα Lara Croft. Ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Οπότε εκείνα θα μπορούσε να τα πεις με τίποτα διαμπλοειδές. Το Darksiders σου πάει να το πει διαμπλοειδές, επειδή είναι και αυτό της κολάσεως και του παραδείσου, ας πούμε, και είναι και όλα αυτά. Το διάβλο του πράγματος μένει στο dungeon crawling, εκεί, ναι. Σε αυτό. Ναι. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό και είναι, κάνει αρκετά καλή δουλειά, έτσι. Ειδικά για co-op είναι πολύ διασκεδαστικό, έχει ποικιλία σε εχθρούς, αρκετά bosses, ωραίο σύστημα μάχης με ποικιλία και αυτό σε κινήσεις, ειδικές δυνάμεις, έχει και αυτό το platforming που λειτουργεί αρκετά καλά, έχουν κάνει μια καλή προσπάθεια και ένα ωραίο spin-off βασικά. Ωραία. Αυτό, ελπίζουμε παιδιά, φαντάζομαι, ναι, να είναι spin-off, γιατί τα Dark Siders, η τριλογία τώρα τα έχει πάει πολύ καλά. Ναι, δεν το έχουν αριθμίσει, οπότε θα είναι spin-off. Mm. Ναι. Τα έχουν πάει πολύ καλά σε ποιοτικά γενικά, γιατί σε πωλήσεις νομίζω ότι κανένα. Ναι. Ή το πρώτο πρέπει να έχει πάει καλά, το τρίτο μου δεν πήγε τόσο καλά. Αν και βγήκε η THQ και επιτέλους βγήκε ένας παραγωγός και είπε είμαστε ευχαριστημένοι με τις πωλήσεις. Χωρίς να πουλεί, χωρίς να αναγκαστεί να πουλήσει 5, 7, 8 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια, ναι. Ναι, που βγαίνει άλλοι. 5 εκατομμύρια πωλήσεις. Ναι, δεν πέτυχε το στόχο του. Ο στόχος ποιος είναι και πώς μπαίνει αυτός ο στόχος. Βάσει ποιων στατιστικών και ποιο. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Εγώ θα μείνω στο ότι αυτή την σειρά την θεωρούσαμε τελειωμένη, καμένο χαρτί, όταν έκλεισε η THQ και είπαμε δεν θα δούμε ποτέ τι θα γίνει τους άλλους καβαλάριδες κλπ. Και τελικά κουτσά στραβά, με πιο μικρό budget, πιο μικρές παραγωγές, αλλά να, έγινε. Βγήκανε. Ναι. Και έχουν θέση αυτά τα παιχνίδια στην αγορά. Μια χαρά θέση έχουν, ναι. Κανονικότατα. Ωραία, λοιπόν. Να πω επίσης ότι αυτό κυκλοφορεί μόνο σε PC τώρα. Έτσι, η έκδοση για PS4, Xbox One και Switch, ναι, και Switch, βγαίνει 14 Φεβρουάριου. Τώρα, γιατί υπάρχει και αυτή η απόφαση, δεν ξέρω. Προφανώς κάποιο πλάνο έχουν οι άνθρωποι, αλλά είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι 2,5 μήνες, ναι. Γεμάτη, ναι. Ποιος ξέρει. Ναι. Σχεδόν 2,5 μήνες είναι. Ναι. Είναι 2,5 μήνες. Λοιπόν, πάμε στις 6 Δεκεμβρίου που κυκλοφορεί επίσης με μεγάλη διαφορά σε σχέση με την αρχική έκδοσή του σε PC.
το Ancestors, The Humankind Odyssey, που το ιδιαίτερο survival παιχνίδι από τον δημιουργό του πρώτου Assassin's Creed. Δεν μας στείλανε ποτέ κωδικό. Δεν μας στείλανε. Σε αυτό μπορεί να μας στείλουν. Θα μιλήσω γιατί νομίζω υπάρχει, η CD Media νομίζω θα το φέρει, με επιφύλαξη το λέω, αλλά θα μιλήσω μαζί τους να δω αν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε ένα κωδικό για PS4 E1. Έχει γίνει λίγο της μόδας ο... Ξεχνάω το όνομά του συνέχεια. Ντεσιλέ. Ο Ντεσιλέ τώρα τελευταία. Τον έχουν στριμώξει λιγάκι γιατί έκανε κάτι δηλωσούλες περίεργες. Για τις βαθμολογίες. Για τις βαθμολογίες, ότι δεν έπαιξαν το παιχνίδι του. Παραπονιέται και τον περιέλαβε και ο Sterling και το Pretty Good Gaming. Και το... δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει. Εντάξει, το πήραν ίσως κάποιοι προσωπικά. Τώρα, εντάξει, και ο ίδιος βασικά θα έπρεπε να δει για ποιο λόγο πήρε χαμηλές βαθμολογίες. Γιατί εντάξει, δεν είναι όλοι που του δώσαν χαμηλές βαθμολογίες. Στο 6 και στο 7 κινήθηκε. Δεν είναι ότι το παιχνίδι θαύτηκε, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα και αυτός τι ακριβώς μπορεί να περίμενε. Απλά. Όταν σου λέει ότι σε review γράφει ο reviewer ότι ο χειρισμός κατά την υπασία δεν ήταν καλό στη στιγμή που δεν υπάρχει υπασία στο παιχνίδι. Ναι, αυτό περίεργο. Όμως, αυτό τώρα βέβαια σχολιάζουμε τι σχολιάζουν άλλοι και δεν είναι καθόλου σωστό, αλλά επειδή έχει να κάνει με το παιχνίδι και το δημιουργό του, πρέπει να πω ότι είδα το βίντεο του Sterling επάνω σε αυτό το θέμα και είπε ότι έκανε έρευνα, διάβασε ό,τι review υπήρχε, αγγλικό τουλάχιστον και κάποια γαλλικά που μπόρεσε να καταλάβει, δεν μπορούσε να διαβάσει, ας πούμε, κάποια ιταλικά ή ξέρω εγώ, κάποια άλλη γλώσσα, προφανώς. Και δεν αναφέρεται πουθενά αυτό. Μην είδε τότε τίποτα από βαθμολογίες χρηστών και τέτοια και βρήκε κάποια χτυπητά και. Εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Είναι λίγο αυτό. Κακώς το κάνω εγώ γιατί σχολιάζω. Τι σχολιάζει άλλος για κάποιον άλλον και δεν έχει νόημα. Αλλά γενικά αυτά είναι λίγο επικίνδυνα να λέγονται και να χρησιμοποιούνται. Και από developers να μιλάνε για βαθμολογίες. Το είχε κάνει και Kojima τις προάλλες για το IGN. Που έλεγε ότι το IGN στην Ισπανία ή στην Ιταλία μου βάλε τόσο και στην Αμερική μου βάλε 6. Ναι, όχι. Άστο, ναι. Άστο. Μίλαμε το έργο και άστο. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος. Τέλος πάντων, τώρα το παιχνίδι όμως, γιατί για αυτό πρέπει να μιλάμε, είναι ένα survival παιχνίδι που δείχνει την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους μέσα στις χιλιετίες και στα εκατομμύρια χρόνια. Αν μας έρθει κωδικός, πολύ ευχαρίστως, θα το δούμε, θα βγάλουμε ένα review, έτσι. Βγαίνει αυτή την εβδομάδα, βγήκε, κυκλοφόρησε, 5 του μήνα, σε 6, συγγνώμη, 6 του μήνα, σε PS4 και Xbox One. Τώρα, αυτά είναι αυτής της εβδομάδας, νομίζω τα είπαμε όλα, ναι. Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε και τι έχει η επόμενη και η μεθεπόμενη και μετά τελειώνει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Στις 9 του μήνα κυκλοφορεί το Ascent. Έτσι, το οποίο είχε κυκλοφορήσει σε PC και Xbox One ακριβώς πριν από ένα χρόνο και βγαίνει τώρα στις 9 του μήνα, 9 Δεκεμβρίου, βγαίνει σε PS4 και σε Switch. Είχες παίξει, Νικόλα, νομίζω, αυτό το έχεις δει. Και το review είχα γράψει. Κάνει το review. Τα είδες, ξεχνάω, γέρασα. Σου έκλεψα ένα review το Her Story, σου έκλεψα και το Ascen. Soulsborne παιχνίδι ήταν αυτό, indie παιχνίδι. Πολύ αξιόλογη προσπάθεια βασικά για μια μικρή ομάδα που το έφτιαξε με ελιτιστικό οπτικό τομέα αλλά ωραίο παρόλα αυτά και επικεντρωνόταν και αρκετά στο co-op, δηλαδή ακόμα και δεύτερο παίχτη να μην είχε. Είχες καλό κομπάνιο. Με κάποιον. Είχες έναν NPC που έκανε γερή. Είχα παίξει το PC λίγο, το θυμάμαι αυτό. Είχες καλό κομπάνιο. Και γινόταν να σε σηκώσει και όλα και αυτά. Ναι, ναι. Είχε βέβαια πάλι ψηλή πρόκληση, δεν είναι όταν παραγινόταν εύκολα, αλλά είναι ωραίο. Σε όσους αρέσουν αυτά τα παιχνίδια, τα Souls, μπορούν να τους δείξουν. Οδυσσέα, ακούσε Οδυσσέα. Ναι. Έτσι. Ναι. Θα πρέπει, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, γιατί ξέχασα κάτι αυτής της εβδομάδας που είναι σημαντικό και πρέπει να το πω. Το Alien Isolation βγαίνει στο Switch στις 5 Δεκεμβρίου. Και από ό,τι είδα, το Digital Foundry λέει ότι είναι και πολύ καλό port. Οπότε, αν δεν το έχετε παίξει, σε κάποια από τις παλιότερες, είναι και 4-5 χρόνια παιχνίδι, 6 πόσο είναι, 5. 5 χρόνια, 5 το 2014 βγήκε. Ναι, 5 χρόνια. Είχε βγει PS3, 360, PS4, Xbox One, PC. Σε κάποια περίπτωση που δεν το έχετε παίξει, είναι φοβερό παιχνίδι, αξίζει να το δείτε, έτσι. Ναι. Είναι Alien παιχνίδι κανονικά. Ναι, τις ταινίες, δηλαδή είναι φοβερά. Της πρώτης ταινίας κιόλας κυρίως. Είναι άμεσο sequel της πρώτης ταινίας. Sequel, ναι, όντως.
Και έχει και, δεν ξέρω, νομίζω αυτή η έκδοση έχει και το DLC που έχεις και το πλήρωμα από τον Νοστρόμο. Από... φαντάζομαι θα το έχει. Θα ναι, το έχει. Ναι, 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 χρόνια ναι, μετά, πλήρως πακέτο. Ναι, ναι. Λοιπόν, πήγαμε λίγο πίσω γιατί το ξέχασα αυτό. Ξαναπάμε πάλι στα της επόμενης εβδομάδας. Detroit, 12 Δεκεμβρίου. Detroit Become Human βγαίνει επιτέλους και στο PC. Και είναι, κλείνει η τριπλέτα της Quantic Dream, έτσι, οι μεταφορές των μέχρι πρότινος exclusives του PS4 και PS3, το Heavy Rain. Γιατί ήταν πρώτα στο PS3 το Heavy Rain και μετά βγήκε Remastered, έτσι. Κλείνει και οι μεταφορές αυτών των τριών παιχνιδιών. Το Beyond PS3 δεν ήταν και αυτό. Και βγήκε και αυτό Remaster. Όχι, νομίζω ναι, το Beyond ήταν PS4. PS3 ήτανε. Το Beyond. Πρέπει να ήταν. Ναι, όχι, PS3 ήταν. PS3 και βγήκε Remaster και αυτό. Είμαι σίγουρος. Ναι, ναι. ήτανε. Ο Νικόλας έχει πει γι' αυτό πολλές φορές. Είχαμε κάνει streams, είχε κάνει review. Είχε... Τι να πούμε άλλο. Τι να πούμε. Ο Οδυσσέας τη Δευτέρα που μιλάγαμε λίγο πριν μπεις μου είπε ότι γι' αυτόν ήταν το καλύτερο από την τριπλέτα. Και για μένα. Και για σένα το έχεις πει και εσύ αυτό. Εντάξει, το Beyond έτσι κι αλλιώς εμένα δεν μ' άρεσε βασικά προσωπικά. Το Heavy Rain ήταν πολύ καλό και για την εποχή του και αυτά, αλλά με κάτι σε νεραϊκές τρύπες εδώ και εκεί. Ναι. Το Detroit νομίζω είναι αυτό που είχε πάντα στο μυαλό του να κάνει ο David Cage. Το έφτασε δηλαδή σε ένα... Νομίζω ότι έκανε ακριβώς αυτό που ήθελε, ναι, χωρίς περιορισμούς, τα κατάφερε. Οι διαφορετικές αναλλακτικές διαδρομές, ένα πιο σφιχτό σενάριο που... Και ωραίο casting είχε πάλι. Τρύπες, και ωραίο casting. Ερμηνείς ωραίες. Πάλι η τεχνολογία πολύ όμορφη, εννοείται είναι σε περιοριστημένα περιβάλλοντα, αλλά δεν πάει να είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, έτσι. Ωραία, λοιπόν, να ρίξω μια γρήγορη ματιά, μήπως ξέχασα κάτι. Αυτά είναι τα σημαντικότερα παιχνίδια του... Α, υπάρχει ακόμα κάτι που είναι σημαντικό και έχουμε ζητήσει κωδικό, λογικά θα έχουμε πολύ σύντομα και θα γίνει review. Είναι το πρώτο από τα καινούργια παιχνίδια Vampire the Masquerade, λέγεται Coteries of New York. Αυτό είναι adventure, προσοχή, έτσι, βασίζεται στο tabletop, δεν είναι όλα RPG τα παιχνίδια που θα βγουν. Έχει ανακοινωθεί και το Bloodlines 2, αυτό είναι το πρώτο. Ναι. Βγαίνει από ένα μικρό στούντιο, λέγεται Coteries of New York και κυκλοφορεί 11 Δεκεμβρίου μόνο σε PC. Έχουμε ζητήσει κωδικό γι' αυτό. Λογικά θα μας έρθει. Έχω μιλήσει με τον Αλέξανδρο που εννοείται κατέχει τα adventure καλύτερα από όλους μας και θα το αναλάβει εφόσον βέβαια έρθει ο κωδικός, έτσι, όπως μας έχουν υποσχεθεί τα παιδιά από το στούντιο. Αυτά είναι τα παιχνίδια του Δεκεμβρίου. Μια γρήγορη ματιά, μήπως ξέχασα κάτι και αδικήσω. Είπαμε Neverwinter. Αυτά είναι. Τα έχω σημειώσει όλα. Υπάρχουν κάποια ακόμα έτσι σε indie κατηγορία που όπως κάθε φορά, παιδιά, τα βρίσκεται στο σχετικό άρθρο του Game Over GR, έτσι, www.gameover.gr. Θα βρείτε και ένα link κάπου εδώ που μπορείτε να δείτε, να επισκεφτείτε και να βρείτε όλη τη λίστα με αυτά που είπαμε σήμερα και όλα τα υπόλοιπα που γίνονται διαθέσιμα το Δεκέμβριο. Γενικά πάντως να ξέρετε ότι μέχρι τις 13-14 Δεκεμβρίου έχει release schedule, έχει πρόγραμμα, μετά τέλος, καλά Χριστούγεννα. Και μετά πάμε, ξεκινάει λίγο άμεσα, το Γενάρη υπάρχει το Brain Training αρχές 3 Γενάρη νομίζω για το Switch. Το Monster Hunter Iceborne βγαίνει στο PC και πάλι όμως οι κυκλοφορίες είναι λίγες μέχρι και τον Φεβρουάριο, σκόρπια παιχνίδια από εδώ και από εκεί δηλαδή, μέχρι τα μισά του Φλεβάρι που έρχονται αρκετά και μετά το Μάρτιο βεβαίως οι μηχανές παίρνουν μπροστά. Έτσι. Ναι. Θα έχει μεγαλώσει και... Θα έχει μεγαλώσει και... Ναι? Λίγο χρόνος να έχουμε να παίξουμε αυτά που αφήσαμε πίσω. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το προβλέψει κανένα στη δική σου περίπτωση, Νικόλα μου. Ελπίζω ο κύριος Μαρκόγλου Τζούνιορ να είναι καλό παιδί και να αφήνει τον μπαμπά του να εμφανίζεται guest σε κάνα webcast και να παίζει κάνα παιχνίδι. Αυτό. Θα είναι καλό παιδί. Αν πάρει από τον πατέρα του και από τη μάνα του θα είναι πολύ καλό παιδί, είμαι βέβαιος. Λες. Είμαι βέβαιος. Είμαι 100%. 120%. Ωραία. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πούμε λίγο για κάνα δύο ταινίες μέσα στο μήνα που
Βασικά μία ταινία είναι που εγώ δεν θα πάω να δω. Ο Νικόλας θα πάει να δει με τον Αλέξανδρο. Καλά, από αυτό το βλέπω. Κοιμάσαι. Δεν πάω εγώ στους δολοφόνους του Star Wars, δεν πάω. Mandalorian, For the Win, εκεί. Εκεί ναι, power. Για λοιπόν, να δούμε καμία ταινία. Έτσι, αν έχεις Νικόλα να σχολιάσουμε. Όχι, απλά το Knives Out. Knives Out ή στα μαχαίρια στα ελληνικά που βγήκε αυτή την εβδομάδα. Ξέρω, εγώ το είδα προχθές, πότε το είδα. Αυτό ναι, είναι και το Ryan Johnson αυτή που έκανε το Last Jedi, που όμως το παρελθόν είχε κάνει και τα Brick και το Looper που ήταν και οι δύο πάρα πολύ καλές ταινίες. Ας τον βάλουν να κάνει Looper, ας τον βάλουν να κάνει άλλα πράγματα, δεν χρειάζεται να κάνει Star Wars. Ναι, ναι. Προσωπικά και του Γιώργου μας άρεσε καθόλου το Last Jedi, αλλά τελικά όταν δεν πιάνει κάποιο έτοιμο franchise, τα πάει πολύ καλύτερα σε μένα, κατά τη γνώμη μου, γιατί σαν σύνολο τα πάει πολύ καλά. Το Last Jedi είχε φοβερό θέαμα, αλλά το σενάριο έχανε πολύ κατά με, αλλά και στο Brick και στο Looper και στο Knives Out που είναι σκηνοθεσία και σενάριο δικά του, έχει κάνει πάρα πολύ καλές δουλειές. Και στο Knives Out βασικά έχει μαζέψει ένα γεμάτο cast από δημοφιλείς ηθοποιούς, Daniel Craig στο ρόλο επιθεωρητή, Chris Evans. Είναι αυτό το whodunit που έλεγες, έτσι. Πώς? Που είναι whodunit, ποιος το έκανε και καλά, ποιος έκανε. Ναι, είναι whodunit, Agatha Christie ιστορία. Γίνεται ένας φόνος, είναι ο Christopher Plummer, ο οποίος είναι ο μεγάλος της οικογενείας με πάρα πολλά λεφτά. Και έχει μαζευτεί όλη η οικογένειά του και τη μέρα που του κάνουν το πάρτι γενεθλίων βρίσκεται νεκρός στο τέλος του. Παίζουν επίσης και Τζέμι Λι Κέρτις, Μάικλ Σάνον, Τόνι Κολέτ. Είναι πολύ γνωστοί και άλλες γνωστές φάτσες που είναι γενικά. Ο Ντάνιελ Κρέικ ως Μπενουά Μπλάνκ και λίγο Γάλλος, λίγο με νότια προφορά, εντελώς χιλπίλη. Είναι λίγο σαν... σαν παροδία λίγο χαρακτήρας του, αλλά με καλό τρόπο βασικά το έχουν κάνει. Είναι ένα περίεργο κράμα που το έχουν κάνει. Και βασικά φαίνεται ότι τον χαίρεται εντελώς τον ρόλο του, έτσι. Η ταινία γενικά είναι ανάλαφρη και με κάποια κωμικά στοιχεία. Και ο Ντάνιελ Κρέιγκ είναι πολύ ωραίος στο ρόλο του. Και γενικά το πάει πολύ καλά. Δεν θα πω τίποτα για την υπόθεση, γιατί είναι πολύ εύκολο να φύγει spoiler όπως εξελίσσεται. Απλά όλο αυτό το μυστήριο, το ποιος το έκανε και τι έκανε και τι ήταν η θέση, η ρόλη του καθενός εκεί μέσα, είναι με ωραίο και έξυπνο τρόπο. Εγώ το κατάλαβα, μάλλον δεν μπόρεσα να προβλέψω τίποτα στο τέλος. Ωραία, ναι. Αν και έβαζα το μυαλό μου μήπως εκεί, μήπως το άλλο. Αλλά το πάει με έξυπνο τρόπο και ναι, είναι μια ταινία σε αυτό το είδος, το whodunit, ποιος είναι ο δολοφόνος. Και μετά στις 20 του μήνα, 19-20 αναλόγως την περιοχή, σε κάποιες χώρες θα ανοίξει 19, νομίζω σε εμάς 19 θα ανοίξει. Όχι, λάστε, 19. 19 νομίζω θα ανοίξει. Πέμπτη, γιατί στην Ελλάδα λήγουνε Πέμπτη, νομίζω. Και εδώ νομίζω 19 είναι. Α. Το Rise of Skywalker. Να πάτε να το δείτε. J.J. Abrams πάλι επιστρέφει μετά το Force Awakens, για μένα θετικό είναι αυτό. Αλλά τα έχουμε πει τόσες φορές, τι να πούμε πάλι. Συγκρατημένος ότι ήταν στο Force Awakens και όλα αυτά τα ωραία. Σύντομα θα βγει η ταινία. Θα δούμε αν μπορεί να το γυρίσει, αν έχουν κάποια δυνατότητα να το γυρίσουν. Να το γυρίσει ή αποκλείεται, να το σώσει μόνο, αν. Α, έστω ναι, έστω ναι. Αποκλείεται, εντάξει, και εγώ τώρα είμαι πολύ απόλυτος. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ έχω χάσει κάθε ελπίδα. Και νομίζω αυτό μπορεί να λειτουργήσει, ίσως να λειτουργήσει θετικά, αν έχει έστω κάτι καλό αυτή η ταινία, γιατί εγώ το θεωρώ καμένο χαρτί πλέον. Μιλάω για την τριλογία αυτή, έτσι, δεν μιλάω για το Star Wars. Ναι, το Star Wars ναι, δεν καίγεται από πέντε βλάκες, ας πούμε, έτσι εύκολα. Σαν pop culture εννοώ, έτσι, και σαν έργο τέχνης που μας έχει κρατήσει συντροφιά δεκαετίες τώρα. Την τριλογία αυτή την θεωρώ καμένο χαρτί. Αν τελικά βγει κάτι καλό, όταν βγει... Εντάξει, κοίτα, και με την δεύτερη τη τριλογία είχαμε απογοητευτεί πολύ με το Phantom Menace και το Clone Wars, όχι, ναι, Attack of the Clones. Αλλά το Revenge of the Sith
Ναι, το Revenge of the Sith. Και εμένα μου άρεσε το Revenge of the Sith. Ναι, ναι. Το Revenge of the Sith ήταν η καλύτερη από αυτή την τριλογία. Ναι, ναι. Και από ένα σημείο και μετά ήταν και πολύ καλή ταινία. Δηλαδή σε σημεία ήταν και καλή ταινία, κατά την άποψή μου. Ναι, όχι ναι, απλώς καλύτερο σίγουρο από το Phantom Menace και το Attack of the Clones. Γιατί αυτό, okay, ήταν και εύκολο να γίνει. Είναι εύκολο να φτιάξει μια ταινία που είναι καλύτερη από το Phantom Menace. Το Phantom Menace ναι, ήταν πολύ ναι, έχεις δίκιο. Αλλά ήταν και καλή ταινία σε σημεία. Δηλαδή, από τα μισά και μετά μέχρι το τέλος δηλαδή ήταν. Κοίτα, σίγουρα εγώ θυμάμαι, είχα πάει και το είχα δει μαγκωμένο σου. Τι θα δω τώρα. Γιατί μετά. Γιατί άλλα, είχαμε καεί ήδη από τα προηγούμενα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τελικά με είχε εκπλήξει ευχάριστα βασικά. Ναι. Γιατί ήταν αρκετά καλύτερα από τις προηγούμενες. Αχ, μακάρι τώρα το Rise of Skywalker. Τι να πω, να δούμε τι θα κάνει ο JJ. Εγώ είπαμε, θα περιμένω τηλέφωνο από εσένα ή Viber, δεν ξέρω κάτι. Εγώ σου είπα, ό,τι και να είναι η ταινία, θα σε πάρουμε τον Αλέξα να σου βγούμε τα σπάι. Το καλύτερο πάγο σου. Καλά, εντάξει. Εγώ θα βλέπω Μανταλόρια να γίνει τώρα. Ποιο θα είναι το 7ο επεισόδιο, το 8ο, κάπου, το 7ο θα είναι. 7ο, ναι. Ναι. Πάντως, κάπου διάβασα, κάπου πήρε το μάτι μου, δεν το διάβασα, ψέματα, μην λέω ψέματα, κάπου πήρε το μάτι μου τίτλο, όχι άρθρο, ναι. Ότι το 7ο ή 8ο επεισόδιο του Mandalorian που θα πέφτει κοντά, νομίζω το 7ο είναι, θα έχει κάποια σχέση με το τι θα γίνεται στο Rise of Skywalker. Δηλαδή, θα αναφέρονται πράγματα και καλά, θα υπάρχει μια συνέχεια. Ναι. Μια συνέχεια. Είναι... Βέβαια υπάρχει χρονική διαφορά μεταξύ αυτών, κάποιες δεκαετίες, αλλά ότι θα υπάρχουν αναφορές που θα εξηγούν πράγματα, δεν ξέρω τώρα πώς θα το κάνουν. Αυτό μπορεί να είναι και υπάρχει φήμη. Υπάρχει υλικό ψέμα για να γίνουν αναφορές σε πράγματα βασικά, ναι. Γιατί το Last Jedi άφησε πολλά απ' έξω χωρίς να δώσει. Το Last Jedi πολλά έκανε. Οπότε άμα θέλετε μπορούν να εμβαθύνουν λίγο μέσω του Mandalorian. Χωρίς να φανεί περίεργο, ναι. Επειδή υπάρχει, ναι, χάσμα δεκαετιών στα γεγονότα. Αλλά για να δούμε. Λοιπόν, αυτά για τα Χριστούγεννα. Βέβαια τα Χριστούγεννα, ξέρετε, έχουμε πει και άλλες φορές. Είναι νωρίς ακόμα, είναι 6 Δεκεμβρίου και τα Χριστούγεννα είναι 20 μέρες μακριά μας ακόμα. 19 μέρες. Υπάρχουν κάποιες ταινίες. Και όχι μόνο Christmas Carol μεταφορές του αριστουργήματος του Dickens. Και πολύ ωραίες χριστουγεννιάτικες ταινίες. Δεν αποκλείω, εξαπίνει τον πιάνο τον Νικόλαντρο εδώ πέρα, δεν τον έχω προειδοποιήσει. Αν θέλει να κάνουμε ένα βίντεο κάποια στιγμή, έτσι ένα 15 λεπτό, 20 λεπτά και να μιλήσουμε για 5-10 πολύ σημαντικές ταινίες που αξίζει να δείτε. Σημαντικές τέλος πάντων. Πολύ ταιριαστές, έτσι που είναι ωραίες, ευχάριστες. Πέρα από τις 2-3-5 κλασικές, δηλαδή το Home Alone, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ και 2-3 ακόμα. Το Die Hard. Το Die Hard. Ναι. Υπάρχουν 10-15 ταινίες που εκτός Christmas Carols, έτσι, υπάρχει αφιέρωμα στο Game Over GR για αυτές που έχω γράψει πριν 3-4 χρόνια. Αυτό το άρθρο. Ναι. Άλλες ταινίες που είναι ωραίες, έτσι ταιριάζουν με το κλίμα της εποχής και τα λοιπά και είναι ευχάριστες, είτε κωμωδίες είτε action που βλέπονται έτσι αυτή την περίοδο. Μπορεί έτσι και μέσα στην έκρα των Χριστουγέννων, λίγο πριν βασικά, να κάνουμε ένα τέτοιο. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, οπότε από αυτή τη στήλη, Νικόλα, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις ή κλείνουμε? Όχι. Αυτά. Από αυτή τη στήλη, λοιπόν, σας χαιρετάμε. Φυσικά έχουμε ακόμα 20 μέρες γεμάτες μπροστά μας, θα τα πούμε webcast, στο live, το Game Awards και τα λοιπά, το υπενθυμίζουμε. Αλλά από αυτή τη στήλη, τις νέες κυκλοφορίες και από αυτό το concept, θα τα πούμε το 2020, να είμαστε καλά. Του χρόνου. Ναι. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Νικόλας Μαρκόγλου, από το χριστουγεννιάτικο και παγωμένο. Πρέπει να έχει παγώσει. Είναι λίγο, ναι. Είναι λίγο πλέον. Είναι. Εντάξει, Δεκέμβριος, άμα δεν παγώσει και τώρα. Και επίσης λίγο παγωμένο εγάλεο, εγώ, Νικόλας Μαρκόγλου, Cambridge, Γιώργος Καλήφας, εγάλεο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά.